ξεκίναγε η εκπομπή, το τι γράφανε, πέρα από τα καλά σχόλια και τα κολλητικά, σας αγαπάμε και μας κάνετε και διασκεδάζουμε, για το τι φοράει ο καθένας. Δηλαδή, περιμέναν, άμα δεν θες, μην το βλέπεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπαίναν να το δούνε, καθώς σας τηλεόραση μπροστά να το δούνε, για να γράψουν και να σχολιάσουν. Αλλά απίστευτα σχόλια, δηλαδή, που λες, ξεπερνάνε και τη φαντασία και λες, ρε παιδί μου, κάνε κάτι άλλο, δες άλλο κανάλι. Έχω συνηθίσει, επειδή η Άννα Βύση είναι πάρα πολύ φίλη μου χρόνια. Είναι από τα άτομα που έχω ζήσει μαζί της την αντίδραση όλων αυτών των πραγμάτων πριν γίνει καν το Twitter. Δηλαδή, Άννα έχει δεχτεί επιθέσεις τρομερές και ακόμα βλέπεις, θα μπει μια ωραία φωτογραφία της, λέει την ηλικία της, σου λέει με 57, γράφουνε 60 είσαι μωρή, είσαι αυτό, είσαι, δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει βιώσει καγιά και μου λέει έχω ξυπνήσει το πρωί και βλέπω κάποιον και με βρίζει. Αυτό γίνεται, περιμένουν τον άλλον στη γωνία. Και τώρα επειδή το Twitter είναι ελεύθερο και βγαίνει η Έλενα με... σαν κανονικός άνθρωπος, το έτσι. Ακριβώς, γιατί εγώ την είδα στη Eurovision και ήταν μια χαρά. Όχι, να σου πω κάτι. Θες να πεις την άποψή σου για το αν σ' αρέσει κάποιος έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Πες την με ευγένεια. Είναι ανάγκη δηλαδή να μπει σε ένα κράξιμο και να δει. Πες δεν μου άρεσε αυτό που φοράγε. Νομίζω ότι δεν σε κολλάκε. Okay. Εμένα το πιτόγυρο μου αρέσει βέβαια. Παραπάνω από το μικρόφωνο. Εκεί. Το πιτόγυρο το ζήλεψα αυτό. Μπορεί να γίνει και μόδα να φτιαχτεί μικρόφωνο. Εγώ θα τραγουδάω ένα πιτόγυρο καλύτερα. Πιτογύρου και θα γίνεται χαμός, ειδικά στα νυχτερινά μαγαζιά. Είναι λαμπάδα, το ξέρει. Ασχαλινή λαμπάδα. Εσύ την κράτα, έλα. Στο χρόσταγα. Την βρίζει από χθες, ε. Λοιπόν, εμείς είμαστε περήφανοι που η Έλληνα μας έκανε γνωστούς σε όλη την Ευρώπη τότε και πήρε και. Όχι, δεν μας ξέρανε, αλλά μας έκανε περήφανους με την πρωτιά που έφερε στη χώρα μας πριν από 10 χρόνια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και πάμε να δούμε τι δήλωσε η ίδια για όλα αυτά τα σχόλια. Εγώ.